Συμβολή ιστολογίων στη δημοσιογραφία. Γεια σου, Μέρη. Ας μιλήσουμε για τη συμβολή του blog στη σύγχρονη ενημέρωση. Τι εννοείς, πώς μπορώ να αξιοποιήσω εγώ ένα blog για δημοσιογραφικούς σκοπούς? Δεν έχεις ακούσει πως την αδερφή μας ήδη χρησιμοποιούν blog για να στηρίξουν τη δουλειά τους? Πώς, το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα είχε αποτέλεσμα. Κι όμως, σύμφωνα με έρευνες, όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται στα blog για την ενημέρωσή του. Ναι, και αυτό γιατί ένα blog ενημέρωσης είναι διαθέσιμο όλες τις ώρες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά. Να, τα blog είναι γενικά φιλικά προς τον αναγνώστη και το κυριότερο μπορείς να σχολιάσεις, ενώ όπως ο κάθε αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να σχολιάσει τα άρθρα του άλλου στο blog. Αυτό είναι σπουδαίο, γιατί κάνει τον μέσο αναγνώστη να αισθάνεται ότι έχει φωνή και άποψη. Ακριβώς, ο καθένας μπορεί να συμβάλλει στην ενημέρωση, ακόμα και πιο απλός αναγνώστης. Επίσης, μπορεί να ανατρέχει οποιαδήποτε στιγμή σε παλαιότερα νέα, μια και είναι ταξινομένα σε χρονολογική σειρά. Σωστά, είναι και ο γρήγορος ρυθμός ανανέωσης των άνθρων που τα κάνει ακαταμάχητα. Ακριβώς, οι αναγνώστες θέλουν φρέσκα νέα και τα blog βοηθάνε σε αυτό. Μάλιστα, και είναι δύσκολο να δημιουργήσω ένα blog. Όχι, αρκεί να έχει λογαριασμό Gmail και να εγγραφεί στο blogger. Και χρειάζεται να γνωρίζω προγραμματισμό για να κάνω blog. Όχι, γι' αυτό είναι τόσο δημοφιλή. Αρκεί να έχει φαντασία, μεράκι και όρεξη για δημιουργία. Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις ζεις συνέχεια του σεμιναρίου. Τέλεια, ανυπομονώ να δημιουργήσω το δικό μου blog. Χάρηκα που τα είπαμε. Παρομοίως.